EA Sports. It's in the game. Οι θεατές παίρνουν τις θέσεις τους για την έναρξη αυτού του φιλικού αγώνα. Δίπλα μου, όπως πάντα, ο Γιάννης Δάρας. Στο ποδόσφαιρο κανείς δεν μπορεί να είναι ποτέ σίγουρος. Αλλά αυτές οι ομάδες είναι ισοδύναμες σε όλους τους τομείς. Ο αγώνας θα είναι πολύ συναρπαστικός και το αποτέλεσμα θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Θα καθαρίσει τη φάση. Λιμπερόπουλος. Μια εύκολη υπόθεση για τον goalkeeper. Λουτσιάνο. Κέρδισε την μπάλα πραγματικά δυνατά. Χτύπησε πάνω στον goalkeeper. Και να ένα ωραίο γκολ. Ο τερματοφύλακας τα έχει με τους αμυντικούς του, που δεν ήταν πουθενά για να σταματήσουν τη φάση. Μία ακόμα ευκαιρία να δούμε αυτό το γκολ. Και το σκορ γίνεται 1-0. Πλάγια πάσα. Του αρπάζει την μπάλα. Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος. Μπασινάς. Σόουζα. Ω, περιμέναμε κάτι καλύτερο. Το σούτ ήταν αρκετά άστοχο. Το ελεύθερο μακριά. Είναι φάουλ ο διαιτητής. Δεν του άρεσε καθόλου η διεκδίκηση πάνω στον goalkeeper. Μπασινάς. Ωραία παλιά. Πρέπει να τη διώξει μακριά. Διώχνει μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Και ο τερματοφύλακας θα απομακρύνει την μπάλα. Σάριτς. Τα κατάφερε καλά στην άμυνα. Πουρσανίδης. Πολλά προβλήματα στην άμυνα. Έστειλε με ακρίβεια την μπάλα. Ο τερματοφύλακας του κλέβει την μπάλα. Και η μπάλα θα πάει μακριά από τον goalkeeper. Εξαιρετική άμυνα εδώ.
Καλή, μακρινή πάσα προς τα μπροστά. Πουρσανίδης. Θα κάνει τη σέντρα. Τζόρτζεβιτς. Και κλέβει την μπάλα λοιπόν. Φοβερό γκολ. Μία εκπληκτική τελική προσπάθεια. Και άλλη μία ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά. Το σκορ είναι τώρα 2-0. Η διαφορά μεγαλώνει. Ανατολάκης. Εξαιρετικό κοντρόλ. Ο τερματοφύλακας απομακρύνει με γροθιές. Ωστόσο το έχει μείνει ακόμα να αντιμετωπίσει το κόρνερ. Σόουσα. Τελικά η μπάλα φτάνει στον παίχτη. Ξεγελάει τον αντίπαλο. Και η μπάλα να πηδά στον goalkeeper. Πουρσανίδης. Δύο-μηδέν λοιπόν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου μέχρι εδώ? Το σκορ δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να δημιουργεί ευκαιρίες. Οι ομάδες βγαίνουν για το δεύτερο ημίχρονο με ανανεωμένο ηθικό και σίγουρα υπό τις οδηγίες των προπονητών. Και ο διαιτητής σφυρίζει για την έναρξη του δεύτερου 45 λεπτού. Σταθερά στην κατοχή του η μπάλα. Και το shoot είναι out. Ευκαιρία για ανασύνταξη των ομάδων. Και εκτελείται το ελεύθερο. Νινιάδης. Καλό πέρασμα. Ναι, ένα σούτ δυναμίτης. Τραντάζει για τα καλά τα δίχτυα. Πολύ δυνατό θέαμα. Με ένα όμορφο γκολ ολοκλήρωσε το χατρί. Χωρίς καμία αμφιβολία. Κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και να το replay. Ήταν το τρίτο γκολ του αγώνα. 3-0 το σκορ. Σάριτς. Αυτό είναι ένα μαγικό γκολ. Τοποθετήθηκε καλά και εξαπέλυσε ένα σουτ πραγματικό κεραυνό. Άλλο ένα γκολ και σε χρόνο ρεκόρ. Ο χορός των γκολ συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Και πάλι το γκολ. Και τώρα είναι το 4-0. Δεν νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούν να συνέλθουν. Και δεν μπόρεσε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα. Ένα σούτα κίνδυνο. Μια πολύ δυνατή εκτέλεση από τον goalkeeper. Και η άμυνα του κλείνει τον δρόμο. Σωστή παλιά. Ωραία. Και ο τερματοφύλακας του αφαιρεί την μπάλα. Κουρσανίδης. Και του αποσπά την μπάλα καταπληκτικά. Και ελέγχει την μπάλα με το στήθος. Σόουζα και πέφτει στα πόδια του επιθετικού και παίρνει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας θα στείλει βαθιά την μπάλα. Πολύ καλό κλέψιμο της μπάλας. Καλή ενέργεια. Καραταΐδης. Σόουζα. Θεαματικό γκολ. Ένα σουτ πραγματικός κεραυνός. Και ξαναβλέπουμε λοιπόν τον γκολ. Ο διασυρμός της ομάδας συνεχίζεται. 5-0. Ούτε με θαύμα δεν μπορούν να σωθούν.
Γκαλέτο. Ναι, έξυπνο πέρασμα. Φανταστικό! Στέλνει την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα. Ο τερματοφύλακας είναι απλός θεατής. Και άλλο γκολ. Τόσο γρήγορα που ο τερματοφύλακας τα έχει χαμένα. Πιθανόν και να έχεις δίκιο, Γιάννη. Φαίνεται ότι πήραν φωτιά για τα καλά. Ας ρίξουμε ακόμα μια ματιά στον γκολ. Δεν δείχνουν κανένα ήκτο. Συνεχίζουν να σκοράρουν. Ο τερματοφύλακας θα μαζέψει εύκολα την μπάλα. Γιωβάνι. Ωραίο παιχνίδι από τον αμυντικό. Κοντρόλ ωραίο με το στήθος. Βόκολος. Σάριτς. Καλή κίνηση. Πραγματικά του κλέβει την μπάλα τα πόδια. Ο τερματοφύλακας κρατάει δυνατά στην άμυνα. Αν το έχανε αυτό ο τερματοφύλακας, θα έπρεπε να αλλάξει επάγγελμα. Και έξω η μπάλα είναι out. Ο τερματοφύλακας στέλνει βαθιά την μπάλα. Λιμπερόπουλος. Η μπάλα επαναφέρεται μετά το offside. Και σταματάει. Καλή άμυνα. Αυτή ήταν μια πολύ άνετη νίκη. Ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη. Ο προπονητής έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών. Είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα και το εκμεταλλεύτηκαν. Άξιζαν όμως την νίκη, Χρήστο.